Μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, υπήρξε το πλέον επώνυμο θύμα των Δεκεμβριανών. Η Ελένη Παπαδάκη γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1908 στην Αθήνα από ευκατάστατη οικογένεια. Ο πατέρας της Νικόλαος Παπαδάκης ήταν ανώτερος υπάλληλος της Ιωνικής Τράπεζας και η μητέρα της Εκατερίνη Κωνσταντινίδη ήταν κόρη του πανεπιστημιακού καθηγητή Στυλιανού Κωνσταντινίδη. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, η οικογένεια Παπαδάκη είχε και ένα γιο, τον Μιχάλη, 2 χρόνια μικρότερο από την Ελένη. Έτυχε εξαιρετικής μόρφωσης και από νεαρή ηλικία έτρεφε μεγάλο πάθος για το θέατρο. Αποφύτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και παρακολούθησε ως ακροάτρια μαθήματα φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλούσε απτέστως 4 γλώσσες, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και τελειοποίησε τα αρχαία ελληνικά της για να μπορεί να διαβάζει τους τραγικούς από το πρωτότυπο. Τη μόρφωσή της συμπλήρωσε με σπουδές φωνητικής μουσικής και πιάνου στο Ελληνικό Οδείο Αθηνών. Σε ηλικία 17 ετών εμφανίστηκε επί σκηνής στο Θέατρο Τέχνης του Σπύρου Μελά, 25 Ιουνίου 1925, ερμηνεύοντας το ρόλο της προγονής στο έργο του Λουίτζι Πιραντέλο 6 πρόσωπα ζητούν συγγραφέα. Η πρώτη αυτή εμφάνιση της χαιρετίστηκε με ενθουσιώδεις κριτικές, η σκηνή απέκτησε μίαν μεγάλη ηθοποιόν έγραψε στην εφημερίδα Δημοκρατία ο Κωστής Μπαστιάς. Το ίδιο έτος διακρίθηκε και ως ηρωδιάς της Σαλόμη του Όσκαρ Γουάιλντ και Ρίλκε Βαν Έιντεν στο έργο του Λενορμάν «Ο χρόνος είναι όνειρο». Το 1926 συμμετείχε στο Θίασο η Νέη ως πρωταγωνίστρια σε έργα των Διανούτσιο, Τζοκόντα, Γρηγορίου Ξενόπουλου, «Η Αναδυωμένη» και άλλων συγγραφέων. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με την Κιβέλη, τη Μαρίκα Κοτοπούλη, τον Εμίλιο Βεάκη, τον Νίκο Δενδραμή, τον Γιώργο Παπά, τον Περικλή Γαβριηλίδη και διακρίθηκε ιδίως ως Μαργαρίτα Κυρία με τις Καμέλιες του Δουμά, Άννα, Ωραία Νεράιδα του Λοτάρ. Κάτια Μάσλοβα, Ανάσταση του Τολστόη, Νόρα, Σπίτι με τις Κούκλες του Ήψεν. Κούκισα, Εχθρά του Νικοντέμι, Ελένη Νικολάγευνα, Ζήλια του Αρτσιμπάτσεφ. Το 1931 έπαιξε με δικό της θείασο στην Κωνσταντινούπολη, όπου της έγιναν μεγάλες τιμές και γράφτηκαν ενθουσιώδεις κριτικές. Ο Τούρκος συγγραφέας και ποιητής Χαλίτ Φαχρή σε κριτική του ανέφερε μεταξύ άλλων. Είδα τότε την Παπαδάκη εμπρός μου ζωντανό σύμβολο μιας ευγενούς τέχνης. Αν και δεν γνωρίζω λέξη ελληνική, ούτε και είχα διαβάσει το έργο στο πρωτότυπο, η φωνή της, οι κινήσεις. Η μιμική και οι στάσεις της καλλιτέχνηδας αυτής με τη φλογερή ψυχή, μου μιλούσαν και έρχονταν σε εμένα ως λόγια. Είναι ιδιαιτέρως άξιο εκτίμησης και επένου το γεγονός ότι μια καλλιτέχνης τόσο νέα υποδύεται με τόση δύναμη το πρόσωπο μιας όριμης γυναίκας, μιας μητέρας. Το 1931 πραγματοποίησε και τη μοναδική της εμφάνιση στον κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε στη βοβή ταινία του Ιωάννη Λούμου Στέλλα Βιολάντι, «Η ψυχή του πόνου», που βασιζόταν στο διήγημα του Γρηγόριου Ξενόπουλου Στέλλα Βιολάντι. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα δεν την ικανοποίησε και αποφάσισε να αφιερωθεί στο θέατρο.